Εδώ είμαστε πάλι και να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, με τον οποίο ο οποίος θα μας κάνει το πολιτικό του σχόλιο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εδώ, περίπου αυτήν την ώρα. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σας, χαίρομαι που σας βλέπω. Όταν βλέπουμε νέους ανθρώπους, ωραίους, ζωντανούς, ξενυχτήσαμε χθες μαζί σας, ήσασταν στην τηλεοπτική εκπομπή του Κόντρα επί του πιεστηρίου. Άναψα λίγο τα αίματα εκεί με τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε, εσκεμμένα ναι, έδωσα μία όξυση στην υπόθεση αυτή για τον εξής λόγο. Πρέπει να απομυθοποιήσουμε τη Χρυσή Αυγή, οι οποίοι παρουσιάζονται ως εθνικιστέ, ως προστάτε του λαού. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Ναι. Δηλαδή ούτε το κράτος μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε τα άλλα κόμματα, ούτε οι οργανώσεις, ούτε τα άτομα. Είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Ναι. Διότι πρέπει να τους απομυθοποιήσουμε σε δύο πράγματα. Στο πρώτον, στον εθνικισμό, επειδή ο εθνικισμός είναι μία κοσμοθεωρία, είναι μία βιοθεωρία που εκφράζει και ένα τρόπο ζωής. Δηλαδή, στο διάλογο πρέπει να επιχειρηματολογείς και να δίνεις στοιχεία. Δεν επιτρέπεται να βρίζεις. Δεν έχω τίποτε προσωπικό εναντίον ουδενός, αλλά δεν επιτρέπεται να βρίζεις. Όταν απεκάλυψα ότι ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής έχει χτυπήσει με μπουνιές τον βουλευτή Γεωργιάδη, τον πρώην βουλευτή, ότι έχει χτυπήσει με σιδερογροθιά, αφού προηγουμένως έριξε σπρέι και τον αναισθητοποίησε τον εκδότη του Ελευθέρου Κόσμου, τον κύριο Σαφυρόπουλο, ότι δεν άφηνε τον γιο μου με σπροξιές να πάει στον Άγιο Παντελεήμονα, ότι σήμερα δικάζεται για κακούργημα. Όταν τα απεκάλυψε αυτά, ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, αντί να απαντήσει σε αυτά, ναι, ξέρετε, είπε ότι είμαι γέρος, ότι είμαι 160 χρονών, μακάρι να γίνω, ότι είμαι γελίος, ότι είμαι ανθρωπάκος, δεν απάντησε στα θέματα, με έβρισε. Γι' αυτό, επειδή δεν πιστεύω ότι μπορεί να εκφράσει τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον οποίο τον γνωρίζω από νεαράς ηλικίας, ναι, και ο οποίος δεν είναι βλάκας, θα έχει αντιληφθεί ότι αυτός ο άνθρωπος του κάνει κακό. Γι' αυτό, το Σάββατο στις 12 η ώρα, που έχω την εκπομπή μου στο τηλεάστη, τους καλώ να έρθουν να συζητήσουμε. Να μου συγχωρέσουν, αλλά για το ότι είμαι γέρος δεν φταίω εγώ, πιστέψτε με. Δεν έκανα τίποτα να γεράσω. Απέναντίας δεν το ήθελα. Δυστυχώς γερνάω. Τι να κάνω. Είστε, θα έρθουμε κι εμείς. Δεν ακούω καλά ότι είμαι ανθρωπάκος. Με λέει τώρα, κοιτάξτε, ο κύριος Κασιδιάρης έχει μια υπεροχή απέναντί μου. Έχει γράψει 50 βιβλία, έχει 3 πτυχία, έχει κάνει πολιτικούς αγώνες. Εντάξει, είναι μια διακεκριμένη προσωπικότητα. Εγώ τώρα είμαι ένας φουκαράς. Ανθρωπάκος, με είπε ανθρωπάκο. Και γελίος, βέβαια, είμαι και γελίος. Πάντως, εσείς, κύριε Πλεύρη, εδώ από το τηλεάστη, από το πρωινό βήμα, κάνετε ανοιχτή πρόταση. Τους φιλοξενείτε το Σάββατο στην εκπομπή σας. Βεβαίως, να έρθουν να μιλήσουμε. Γιατί αυτό που το οποίο κάνουν δεν είναι εθνικισμός. Είναι τραμπουκισμός. Και ούτε θα λύσουμε το πρόβλημα των μεταναστών εάν χτυπάμε ένα φουκαρά μετανάστη. Χρειάζεται πολιτική σκέψη, πολιτικό σχέδιο, το οποίο το έχουμε αναλύσει επανειλημμένως με την πολιτική των αντικινήτρων. Από εκεί και πέρα, αυτές οι απειλές ότι αν δεν μας καλέσουν θα πάμε στην τηλεόραση 10.000 άνδρες της Χρυσής Αυγής και τι θα κάνουμε. Εδώ υπάρχει κράτος. Δεν θα το διαλύσουμε το κράτος. Υπάρχει ένομος τάξης. Για την απειλή στην οποία αναφέρθηκαν για το debate, ότι αν δεν προσκληθούν θα κάνουν ντου, όπως είπα συγκεκριμένα. Ναι, λοιπόν, δηλαδή είναι παλικαράδες, είναι θηρία. Βέβαια, ο εθνικισμός είναι πράξης γενναιότητος. Είναι ιδεολογία που οδηγείται σε πράξη γενναιότητος. Δεν είναι γενναίο 5-10 να πηγαίνουν να δέρουν ένα. Αυτό δεν είναι γενναίο. Μάλιστα, έχουν δείρει κάποιον τον οποίο μετά βάλανε υποψήφιο στην πρώτη Αθηνών. Τώρα, στη Χρυσή Αυγή. Αφού τον χτύπησαν, μετά τον βάλανε και υποψήφιο. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω προσωπικά μαζί τους, αλλά πρέπει ο κόσμος που ψηφίζει Χρυσή Αυγή να τους μάθει. Δεν μπορεί ο πολιτικός λόγος να αντικατασταθεί με την μπουνιά. Χρειάζεται πολιτικός λόγος, ο οποίος προέρχεται από πολιτική σκέψη. Η μπουνιά δεν προέρχεται από πολιτική σκέψη. Προέρχεται από αποθυμένα ψυχολογικά.
Σας άκουσα χθες να λέτε, κύριε Πλεύρη, εγώ δεν κόβω αυτιά, ανοίγω αυτιά με τις γνώσεις σας, με την εμπειρία σας. Θα τραβάμε αυτιά ή θα τα ανοίγουμε, να πούμε. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό, να θέλουμε τώρα να χτυπήσουμε. Εάν έχουν ανδρισμό, το θέτω επ' αυτής της βάσεως, όχι της πολιτικής, επί της βάσεως της προσωπικής αξιοπρέπειας, ας έρθουν να με αντιμετωπίσουν σε συζήτηση. Τους έχω προκαλέσει και πριν από αυτό το επεισόδιο, για το οποίο για μένα δεν είναι επεισόδιο. Εγώ στη ζωή μου έχω ζήσει διωγμούς, φυλακίσεις, ατεσά, δίκες. Είναι επεισόδιο το ότι κάποιος με έβρισε. Δεν μπορώ, ούτε μπορώ να αντιδράσω. Γιατί δεν αντιδρώ στις ύβρις? Διότι εμπνέομαι από τον Σοκράτη, για τον οποίο απόψε έχω μια εκπομπή στις 5 η ώρα, για τον Σοκράτη, απόψε στο τηλεάστη. Κάποτε κάποιος χτύπησε τον Σοκράτη και του είπανε γιατί δεν αντέδρασε, και ο Σοκράτης απήντησε: εάν ένας γάιδαρος με κλωτσίσει, θα τον κλωτσίσω κι εγώ? Συνεπώς, εάν ο κύριος Κασιδιάρης, όπως λέγεται, με βρίζει, εγώ δεν μπορώ να τον βρίσω. Είναι καλύτερος στις ύβρις από μένα, διότι εγώ δεν βρίζω. Συνεπώς αυτός θα υπερέχει στις βρισιές. Αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω το γέρος. Γιατί είναι μειονέκτημα να είσαι γέρος? Μειονέκτημα είναι διότι ο κύριος Κασιδιάρης, όταν περάσει μια ηλικία την οποία θα μας προσδιορίσει, φαίνεται ότι χάνεται η αξία του ανθρώπου. Ότι η αξία του ανθρώπου προχωράει ανάλογα με ο την ηλικία. Ο πρόεδρος του είναι μεγαλύτερος, ο γραμματέας του μάλλον. Δεν είναι, αλλά πάντως, ξέρω εγώ, ο κύριος Παπούλιας δεν έπρεπε να ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί είναι και πιο μεγάλος από μένα. Πάντως, κύριε Πλεύρη, μην είστε σίγουρος ότι θα είναι το Σάββατο εδώ, γιατί εκκρεμεί και μια δίκη εις βάρος του, για κακούργημα, για ληστεία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, οπότε ληστεία, μπορεί να μην είναι εδώ. Και τα λοιπά. Όχι, όχι, θα είναι εδώ, γιατί, είναι. Γιατί όπως είπε, αυτή η δίκη είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στο δικαστήριο δεν πας από το ΣΥΡΙΖΑ, πας από την εισαγγελία. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να ασχολούμεθα με αυτά τα άτομα, αλλά να απομυθοποιήσουμε τη Χρυσή Αυγή. Ότι πρόκειται περί πατριωτών, περί εθνικιστών. Έφτασε να μου πει το εξής: μιλάει ο Πλεύρης τώρα με το 0,5%. Εμείς έχουμε 7. Ναι, έχουν 7, πράγματι. Αλλά στις προπροηγούμενες εκλογές είχαν 0, και κάτι, 0. Και εμείς είχαμε 15 βουλευτάς. Δεν του είπαμε, δεν μιλάμε μαζί σας, ναι. Και τότε εμείς τους καλούσαμε σε διάλογο. Όπως καλούμε και τώρα. Θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου, όπως κάθε λογικός άνθρωπος, ότι ένας που αρνείται το διάλογο, φοβάται. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Από εκεί και πέρα, στους χιλιάδες ψηφοφόρους και μπράβο τους, οι οποίοι ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή, πιστεύω ότι είναι και ηλικιωμένοι. Αυτοί οι ηλικιωμένοι είναι υβριζόμενοι στο πρόσωπό μου, διότι εμένα με έβρισε επειδή είμαι γέρος. Τι να κάνουμε, γέρασα, πώς θα το κάνουμε? Σαν πως το ήθελα εγώ, ευθύνομαι, τον ζηλεύω, τα νιάτα του, τη λεβεντιά του. Ξέρετε τι λεβέντικο είναι, να πάρεις καμιά εικοσαριά άλλους και να πας να δίνεις ένα φουκαρά? Λεβεντιά. Ξέρετε τι λεβεντιά είναι, να κάθεται ο Ζαφυρόπουλος με την Αίγιο γυναίκα του, να πας μαζί με άλλους καμιά δεκαριά από πίσω σου, να του ρίξεις σπρέι στο πρόσωπο για να κλείσουν τα μάτια του και συνεχεία να του δώσει μια μπουνιά με σιδερογροθιά? Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή. Αυτός είναι και ο ανδρισμός. Γιατί πήραν 7%? Καθαρά πράγματα. Τι νομίζετε, όταν πήρανε 0, και κάτι, το έφτασαν αυτό σε 2 χρόνια σε 7%, επειδή ο κόσμος μελέτησε τη Χρυσή Αυγή, το πρόγραμμά της, την ιδεολογία της, την ασπάστηκε και την ακολούθησε? Όχι. Πήρανε ψήφο αρνήσεως. Όλοι αυτοί οι δυσαρεστημένοι, αγανακτισμένοι, δικαιολογημένα. Σε μία έκρηξη θυμού λένε, άσε τα διάλογα, δεν ψηφίσω κανένα, θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Τώρα θα ξεφουσκώσει, θυμηθείτε με, θα ξεφουσκώσει. Και αν βγει ο κύριος Κασιδιάρης 5-6 φορές ακόμα στην τηλεόραση και απειλήσει ότι θα στείλει και 10.000 άτομα, λεβέντες, στρατιώτες, παλικαράδες, να πάνε στο Μέγα να τα κάνουν όλα λίμπα, θα δείτε πόσους ψήφους θα πάρει. Κύριε Πλεύρη, εσείς θα είστε εδώ στην παρέα του Πρωινού Βήματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κάθε και Δευτέρα, Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα, κάθε Παρασκευή θα έχουμε για ένα πολιτικό σχόλιο, και τώρα αντί να κάνουμε πολιτικό σχόλιο, παρασυρθήκαμε. Ο χρόνος της εκπομπής είναι όλος δικό σας, να σας ακούσουμε με τον δικό σας τρόπο, για να σχολιάσετε όλα τα θέματα όπως εσείς θέλετε. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να σχολιάσουμε την παρούσα κατάσταση βλέποντας το δάσος και όχι τα δέντρα. Σήμερα αυτό το οποίο πρέπει να απασχολεί τον ελληνικό λαό είναι βεβαίως τα οικονομικά. Αλλά αν μιλήσουμε για τα οικονομικά, πρέπει να δοθούν οι εξής απαντήσεις. Έχουμε ένα τεράστιο χρέος.
αφήνω το έλλειμμα. Ένα τεράστιο χρέος, το οποίο φτάνει στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Ερώτηση πρώτη, πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Ερώτηση δευτέρα, ποιοι ευθύνονται. Ερώτηση τρίτη, τι μέτρα ελήφθησαν κατά των προσώπων που οδήγησαν την Ελλάδα εκεί που έφτασε. Διότι βγαίνουν οι διάφοροι πολιτικάτες στην τηλεοράσεις και λένε η Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο χρεοκοπίας, η Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο καταστροφής. Μάλιστα, η Ελλάδα διατρέχει αυτό τον οικονομικό κίνδυνο. Τον δημιούργησε μόνη της, τον προκάλεσε μόνη της η Ελλάδα ή άλλοι τον δημιούργησαν. Προφανώς άλλοι. Και χάθηκαν χρήματα. Βεβαίως, τα χρήματα αυτά όμως πήγανε σε κάποιες τσέπες. Διότι τα χρήματα δεν εξαϊρούνται. Δεν εξαϊρώθησαν τα χρήματα, πήγανε σε κάποια πορτοφόλια. Η εισαγγελία οφείλει να τα αναζητήσει. Επειδή αυτό επί ένα χρόνο δεν έγινε και παρά τις δηλώσεις υπουργών όπως της κυρίας Διαμαντοπούλου, χρήματα υπήρχαν και χάθηκαν και θα αναζητηθούν ευθύνες. Το έλεγε το 2004. Κατόπιν όλων αυτών συγκέντρωσα το υλικό και έκανα μία μήνυση. Διότι δεν πρέπει να λέμε και να μην κάνουμε. Η πολιτική δεν είναι λόγια, είναι και πράξεις. Έκανα λοιπόν μία μήνυση. Συνεπώς, αναγκαστικά η εισαγγελία θα επέμβει και θα δούμε τι λαβράκια θα βγάλει. Αφήνουμε όμως το οικονομικό και πάμε στα εθνικά θέματα. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται να καταστραφεί το κράτος μας από αποδυνάμωση της στρατιωτικής του ισχύως. Διατρέχουμε κινδύνους βιολογικούς, τα έχουμε πει. Διατρέχουμε κινδύνους εθνικούς, τα έχουμε πει, αλλά και κρατικούς. Αποδυναμούνται το κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Σημαίνει δύναμης. Το κράτος πρέπει να έχει δύναμη. Αυτή τη δύναμη που εκφράζεται με τη στρατιωτική ίσχυ, την αποδυναμώνουν. Και παρουσιάζεται ο κύριος Μπαλάφας, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει στην τηλεόραση στον κύριο Μάκη Κουρί, θα περιορίσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες. Ο κύριος Μάκης Κουρίς του απαντά, μα υπάρχει απέναντι η Τουρκία. Και με έπαρση ο κύριος Μπαλάφας λέγει, παίρνω το ρίσκο. Ποιο ρίσκο παίρνει? Να μας επιτεθούν οι Τούρκοι, να καταστραφεί η Ελλάς, και πήρε το ρίσκο ο κύριος Μπαλάφας και θα του ζητήσουμε μετά το λόγο, κύριε Μπαλάφα, είχατε πάρει το ρίσκο, αλλά διαλυθήκαμε. Είναι λοιπόν θέματα που αναφέρονται στους μετανάστες που αποτελούν βιολογικό κίνδυνο. Γιατί? Διότι έχουμε μαζική εισβολή ξένων και δεν το λέει κανείς ακόμα. Κανείς από τα κόμματα δεν το τονίζει ότι ο κίνδυνος από τους λαθρομετανάστες, γιατί όλοι είναι λαθρομετανάστες, κανείς δεν ήρθε νόμιμα, νομιμοποιούνται κατόπιν και ελληνοποιούνται. Ο κίνδυνος λοιπόν από τους μετανάστες είναι η μαζική εισβολή αυτών αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας. Μειωνόμεθα σαν Έλληνες και αυξανόμεθα σαν αλλοδαποί. Αυτός είναι βιολογικός κίνδυνος που δεν τον αντιμετώπισε ποτέ η Ελλάδα στην ιστορία. Ο βιολογικός κίνδυνος συμπληρούνται και με δύο άλλα ολέθρια. Πρώτον, η υπογεννητικό της και δεύτερον, εκτρώσεις. 400.000 εκτρώσεις ετησίως. 200.000 εκτρώσεις χρηματοδοτεί το ΙΚΑ. Λείπουνε 400.000 Ελληνόπουλα το χρόνο. Θα λείψουν και οι απογονοί τους μετά 20 χρόνια και εξαφανίζεται ο ελληνισμός. Για όλα αυτά τα θέματα ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει πάρει θέση. Έχει προτείνει λύσεις και έχει πρόγραμμα. Και γι' αυτό τον υποστηρίζω. Όλοι οι άλλοι λένε λόγια, ευχολόγια. Και προσέχτε, μην παρασύρεστε από την κοροϊδία την οποία σας κάνουν με τις αφηρημένες έννοιες. Τι λένε? Έχουμε πρόγραμμα. Ποιο? Τίποτε. Έχουμε όραμα. Τι σημαίνει όραμα? Έχουμε προοπτική. Τι? Θα φάμε προοπτική? Είναι απτή? Θα την πιάσουμε? Όχι. Τώρα λένε, προχωράει λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ελπίδα. Τι θα πει αυτό? Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Τι ελπίδα? Σας λένε λοιπόν φούμαρα, αέρα κοπανιστό. Προς Θεού, κινητοποιήστε τη λογική σας. Να κρίνετε αυτά τα οποία σας λένε. Και ό,τι δεν είναι πράγμα και ό,τι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και είναι λόγια του αέρα, αερολογίες, μη σας παρασύρουν. Επαναλαμβάνω ότι το Σάββατο 12 το μεσημέρι έχω μία εκπομπή η οποία να μεταδίδεται
την Κυριακή στις 12 το βράδυ και την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, το απόγευμα στις 5 η ώρα θα είμαι πάλι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και στο μέλλον θα σχολιάζουμε διάφορα της επικαιρότητας. Σήμερα για μένα το πιο επίκαιρο που θα το πούμε την ερχομένη Παρασκευή αναφέρεται σε θέματα παιδείας στα οποία θα εκπλαγείτε. Διότι οι μισθοί και οι συντάξεις είναι ζωτικά για την ευημερία του λαού. Γιατί ένα έθνος δεν καταστρέφεται από τα οικονομικά. Ο Τρικούπης είπε «Πτωχεύσαμε» και δεν έπαθε τίποτα. Η Ελλάς απέναντίας έκανε δύο νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Η παιδεία όμως, θα σας πω μερικά πράγματα για την παιδεία μεθαύριο και δεν θα ξέρετε εάν θα πρέπει να γελάτε ή να κλαίτε. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε την Παρασκευή λοιπόν. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Πλεύρης κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 11 και 10. Αυτά και από εμάς. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο και πάλι μαζί. Γεια σας.